Η ακρίβεια σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς και τις χαμηλές συντάξεις δυσχεραίνει τους δανειολήπτες να αποπληρώνουν τις δόσεις των δανείων τους, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το χρέος τους. Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας διαχειρίζεται συχνά τέτοιες υποθέσεις, πετυχαίνοντας τη διαγραφή μεγάλου μέρους των οφειλών των δανειολήπτων. Χιλιάδες δανειολήπτες αδυνατούν λόγω των χαμηλών εισοδημάτων τους αλλά και του αυξημένου κόστους διαβίωσης να ανταπεξέλθουν στις τραπεζικές τους υποχρεώσεις. Πάντα δεν υπήρχαν δάνεια, πάντα δεν χρωστάγαμε. Αν όμως έχουμε καλύτερους μισθούς, καλύτερες συντάξεις, δεν θα χρειάζεται να μπαίνουν οι άνθρωποι στη διαδικασία να πάρουν δάνεια, γιατί παίρνουν δάνεια και για καταναλωτικές ανάγκες. Όπως μας λέει ο κύριος Κώστας, χρειάστηκαν 15 χρόνια για να εξοπλίσουν το στεγαστικό δάνειο που πήραν ο ίδιος και η σύζυγός του. Δουλεύαμε και οι δύο. Τελείωσαμε. Με τα δάνεια και νιώθω ελεύθερος. Σκέπτομαι πάρα πολύ αυτούς που χρωστάνε τώρα δυστυχώς και δεν μπορούν να ξεπληρώνουν. Παίρνουμε 10 και πληρώνουμε 20. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι τιμές, τα σούπερ μάρκετ, όλα έχουν αυξηθεί τόσο πολύ που δεν προλαβαίνει, δεν μπορεί ο καθένας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και η υπόθεση χαμηλοσυνταξιούχου ηλικιωμένου καταναλωτή, ο οποίος κατοικεί σε παραμεθόριο νησί και δεν μπορεί να αποπληρώσει το δάνειό του λόγω της ακρίβειας σε συνάρτηση με το χαμηλό εισόδημά του. Μετά από παρέμβαση της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, κατάφεραν να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος της οφειλής, ύψους 18.500 ευρώ. Καταφέραμε να κάνουμε περικοπή της οφειλής της δανειολήπτριας της τάξης του 65,84%. Δηλαδή, είχε οφειλή η οποία ανερχόταν στα 28.504 ευρώ και καταλήξαμε με την διαγραφή που κάναμε στο 65% που σας είπα να πληρώσει το υπόλοιπο της οφειλής της 9.600 ευρώ σε 120 μήνες, 80 ευρώ το μήνα. Σύμφωνα με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών, είναι πολλές και συχνές τέτοιες υποθέσεις που καλούνται να στηρίξουν.